Με δύο περιπολικά προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες στην περιοχή ευθύνης του που είναι το κέντρο του αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Η έξαρση της παραβατικότητας στους χώρους του Πανεπιστημίου αλλά και γύρω από αυτό, καθώς και τα θέματα της αστυνόμευσης, της κίνησης των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και του ελέγχου του παρεμπορίου, είναι ενδεικτικά ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των αστυνομικών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τμήμα. Όλοι ξέρουμε τις ελλείψεις που υπάρχουν στην χώρα μας, στην πόλη μας. Και μέχρι τώρα ίσως η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορούσε την υγεία, το θέμα ενός ασθενοφόρου, το θέμα ενός λεωφορείου, αλλά θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα και σε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται έξω, σε κρύο, σε δύσκολες συνθήκες. Ένα γιοταχή, το οποίο θα μετατραπεί σε περιπολικό, δόρισε ο επικεφαλής της παράταξης ΝΕΣ στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος Ζέρβας. Παρέδωσε τα κλειδιά στο διοικητή του αστυνομικού τμήματος Λευκού Πύργου, αστυνομικό υποδιευθυντή Ιορδάνη Καλαϊτζή, και δέχθηκε τις ευχαριστίες και από τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας, Λάζαρο Μαυρόπουλο. Η παράταξή μας στο ΝΕΣ Θεσσαλονίκη πριν από 3 μήνες είχε επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου, που έχει στην ευθύνη του την τήρηση της ασφάλειας στην πόλη μας. Ένα από τα αιτήματα του διοικητή, αλλά και των ανθρώπων, των οργάνων του τμήματος αυτού, ήταν ότι δεν υπάρχουν περιπολικά. Σε συζητήσεις με φίλους επιχειρηματίες, προέκυψε η καλή διάθεση από ένα επιχειρηματία να κάνει τη δωρεά, την προσφορά ενός καινούριου οχήματος για τις ανάγκες του αστυνομικού τμήμα του Λευκού Πύργου. Γίνανε όλες οι απαραίτητες ενέργειες και το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου σήμερα αποκτά ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. Να δοθεί και ένα καλό παράδειγμα σε όλους. Μέχρι στιγμής υπήρχε λογική να δίνουμε ασθενοφόρα, να δωρίζουμε. Θα μας βοηθήσει για το μέλλον και την αστυνόμευση. Θα μας βοηθήσει. Αλλά είναι πολύ παθή εδώ το κέντρο της πόλης. Θα βοηθήσει πάρα πολύ να κινούνται επιπλέον περιπολικά μέσω στο κεντρικό τομέα της πόλης μας, στο ιστορικό κέντρο. Σας ευχαριστώ. Δηλαδή θα χρησιμεύσει στην αστυνόμευση του κεντρικού τομέα της πόλης. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ως ευγενική προσφορά, σας χαρίζουμε το έβλεμα της αστυνομίας και σας ευχαριστούμε μέσα στο βάθος της ψυχής μας. Τον κύριο Ζέρβα συνόδευαν υποψήφοι του ψηφοδελτίου του ΝΕΣ στη Θεσσαλονίκη.